Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε έχουμε ένα θέμα που νομίζουμε ότι είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα που μέχρι τώρα σας έχουμε παρουσιάσει. Είναι ένα θέμα γεμάτο μυστήριο, πρωτότυπο θέμα, γιατί έχει να κάνει με τον κοινό γνωστό σε όλους και όλες ως Βελζεβούλ, άρχοντα του κακού, άρχοντα του σκότους. Ποιος ήταν αυτός άραγε ο Θεός? Ήταν στα αλήθεια ο Θεός του κακού? Ενσάρκωνε αυτό που λέμε κακό έτσι όπως έχει κληροδοτηθεί σε μας μέσω των διαφόρων αναγνωσμάτων μας που έχουν να κάνουν με θρησκείες, με ιστορία, ιστορικά κομμάτια μερικές φορές ή με αρχαιολογία, ή κάπου τον έχουμε παρεξηγήσει? Ποιος ήταν ο Θεός Βελζεβούλ, ή όπως λέει ο κοινός λαός ο Βελζεβούλης, ή αλλιώς ο Βαλζεβούβ, ή δεν ξέρω πόσα ακόμη ονόματα έχει και ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα. Τι ρόλο έπαιζε, καλό ή κακό? Νομίζω ότι όλοι και όλες μας θέλουμε απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα, γι' αυτό και απόψε έχουμε τους πλέον κατάλληλους για να μας βοηθήσουν να ταξιδέψουμε κάνοντας λιγάκι στην άκρη τα πέπλα του σκότους, τα πέπλα του μυστηρίου, τα πέπλα της παρανόησης, για να φτάσουμε στην διάσταση εκείνη που ίσως μας δώσει την πραγματική αλήθεια περί του Βελζεβούλ. Σπέρδω αμέσως να παρουσιάσω εξ αριστερών τον ιστορικό της εκπομπής μας, γνωστό και αγαπημένο σας, κύριο Γεώργιο Μιχαήλ Καραχάλιο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς ξανά κοντά μας. Έχετε υλικό πολύ, κύριε Καραχάλιο, για τον Βελζεβούλ. Ναι, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχω γράψει και ένα εκτενές σύγγραμμα, το οποίο λόγω της φύσεώς του κανείς δεν το εκδίδει. Α, έτσι. Ναι, λέγεται Βαλζεβούβ, ένας παραξηγημένος θεός των Φιλιστέων. Αλλά δεν θα δούμε γιατί. Δεν εκδίδεται γιατί. Φύγει κάποιος. Φύγει κάποιες πεπιθήσεις. Ενοχλεί. Ενδεχομένως. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Εκ δεξιών, ένας άλλος παλιός και αγαπημένος φίλος και συνεργάτης της εκπομπής, ο συγγραφέας και ερευνητής κύριος Νίκος Αργυρίου. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Τι κάνετε, κύριε Αργυρίου? Καλά. Πώς πάει γενικώς η έρευνα? Προχωράει. Σήμερα σας βλέπω και εσάς πανέτοιμο σχετικά με το θέμα που επιλέξαμε. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη τιμή και έχουμε τον κύριο Καραχάλη, ο οποίος έχει κάνει, είναι ο πλέον ειδικός, έχει κάνει αρχαιολογική έρευνα, οπότε θα μας μιλήσει κάποιος που τα έχει ζήσει αυτά από πρώτο χέρι τα ευρήματα και ξέρουν δηλαδή από την πηγή τι ακριβώς συμβαίνει για το θέμα. Και εσείς όμως πιστεύω ότι έχετε, όσο να πει κανείς, γοητευτεί από την υπόθεση Βελζεβούλ. Έχω την εντύπωση από ότι... πολλά έχετε βοηθευτεί και έχετε ερευνήσει, αλλά ειδικά για το θέμα το συζητούμενο απόψε, νομίζω ότι ο άρχον του κακού είναι μια περίπτωση που σαγηνεύει. Να την ψάξει κανείς. Ναι, καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο άρχον του κακού. Είναι μια θεότητα ηλιακή, η οποία λατρεύεται από την Ινδονησία μέχρι την Αμερική. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχει δίκιο ο κύριος Καραχάλης που λέει ότι τον παρεξηγήσαμε. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί του. Μάλιστα. Μα από τη στιγμή που υπάρχουν ευρήματα και μπορεί να μας πείσαν ειδικό πάνω στα ευρήματα, δεν μπορώ να πω εγώ κάτι διαφορετικό. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Υπάρχουν τότε... αποδείξεις. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τότε, πριν αρχίσουμε να σχολιάζουμε ποιος ήταν και γιατί ήταν, τι ιστορικά έχει να μας πει ο κύριος Καραχάλιος, για να δούμε και τι ευρήματα κατόπιν επιβεβαιώνουν αυτά που θα υποθούν και να δούμε τι θα αποφασίσουμε εμείς. Να τον δεχθούμε σαν άρχοντα του κακού, να τον απορρίψουμε, να φοβόμαστε και να φτύνουμε στον κόρφο μας όταν λέμε ο Βελζεβούλ, ή να μην μας κάνει καμία αίσθηση, κύριε Καραχάλιο. Ο Βαλζεβού, όπως είναι το πραγματικό εβραϊκό του όνομα, δηλαδή έτσι ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των βασιλειών, στο τέταρτο τμήμα του, όπου εκεί γίνεται μία περιγραφή σχετικά με τον βασιλέα Οχοζία της Σαμάριας, ο οποίος έπεσε από ένα υπερόον εκεί, ένα καφασωτό έσπασε, έπεσε κάτω και υπέστη κάποιο κάταγμα και φοβούμενος για τα περαιτέρω έστειλε κάποιους αντιπροσώπους
στην Ακαρών, η Ακαρών, εβραϊκά Εκρών, είναι μια φιλισταϊκή πόλη η οποία είναι δυτικά της Ιερουσαλήμ προς την παραλία δηλαδή, και εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν σε αυτή την πόλη ήσαν κτηνοτρόφοι και επομένως είχαν εμπειρία στα κατάγματα των ζώων. Μάλιστα. Και έστειλε κάποιος εκεί να επερωτήσουν, λέει, επιτρέψατε μου να διαβάσω ακριβώς το απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, είναι το Βασιλείον Τέταρτο, είναι το πρώτο κεφάλαιο. Τα γεγονότα για τον Βαάλ Ζεβούβ αναφέρονται από το στίχο 2 έως 17. Εμείς θα πάμε μόνο στην αρχή. Και έπεσε ο Χωζίας δια του δικτυωτού εν το υπερό αυτού το εν Σαμαρία και ηρώστησε και απέστειλε αγγέλους και είπε προς αυτούς «Δεύτε επιζητήσατε εν το Βαάλ Μίαν θεών Ακαρών, ζήσομαι της αρρωστίας μου» κτλ. Μετά έχουμε να εμφανίζεται και ο προφήτης Ηλίας, τους πεθαίνουν αυτοί, τους τιμωρεί, γιατί τους λέει «Γιατί εσείς πηγαίνετε, δεν υπάρχει Θεός εν το Ισραήλ και πηγαίνετε εις την Ακαρών να υπερωτήσετε τον Βαάλ Μίαν», όπως το μεταφράζει εδώ. Όταν λέμε μία, τι εννοούμε? Μίγα εννοούμε. Μίγα. Ο κύριος των Μυγών. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, στο εβραϊκό κείμενο, ο Βαάλ Ζεβούβ αναφέρεται ως, επιλέξει, Βαάλ Ζεβούβ Ελοή Εκρών. Το οποίο σημαίνει? Το οποίο σημαίνει κύριος των Μυγών, θεός της Ακαρών. Μάλιστα. Αυτό υφίσταται τα εξής μεταφράσεις από τις τέσσερις δόκιμες, κλασικές μάλλον, μεταφράσεις που έχουμε της Παλαιάς Διαθήκης και οι οποίες είναι οι εξής. Κατά σειρά σπουδαιότητος είναι του Ακύλα, είναι του Θεοδοτίωνος, είναι, με συγχωρείτε, του Ακύλα, του Συμμάχου, των Εβδομήκοντα και του Θεοδοτίωνος, ο οποίος είναι αναθεώρησης της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Στον προκείμενο στίχο, δηλαδή αυτό που λέει στα εβραϊκά «Βαάλ Ζεβούβ Ελοή Εκρών», ο μεν Ακύλας μεταφράζει, είναι η εγκυρωτέρα μετάφρασης, αυτά μας τα διασώζει ο Οριγένης στα εξαπλά του τα λεγόμενα. Λοιπόν, μεταφράζει ο Ακύλας «Βαάλ Ζεβούβ», δηλαδή το Βαάλ Ζεβούβ, αυτός το μεταφράζει Βαάλ Ζεβούβ. Δεν πάει περαιτέρω να μας πει τι σημαίνει η λέξη Ζεβούβ. Ναι. Ο δε σύμμαχος μεταφράζει εσφαλμένα Βεέλ Ζεβούλ. Δηλαδή η μεταγραφή που κάνει από τα εβραϊκά στα ελληνικά έχει μια αλλαγή για α βάζει εψιλον. Δηλαδή η αλλαγή φωνή εντός σημαίνει αλλαγή σημασίας. Κοιτάξτε, μετά γίνεται ένα λογοπαίγνιο από τους Εβραίους αργότερα, οι οποίοι ήρθαν σε αντίθεση με τους Φιλιστέους και έλεγαν ναι, ότι Βελζεβούλ σημαίνει, σημαίνει κύριος της Κοπρίας. Κοπριά δηλαδή. Κοπρίτης δηλαδή, σαν να λέμε. Ήταν υβριστική έκφραση. Ναι, ήταν υβριστικό. Ναι. Ερχόμαστε τώρα στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ναι, όπου εκεί οι Εβδομήκοντα λένε, μεταφράζουν πλήρως το όνομα και λένε Βαάλ. Βαάλ σημαίνει κύριος, αλλά κανείς δεν το βάζει. Χρησιμοποιούν λοιπόν και οι Εβδομήκοντα τον όρο Βαάλ και μεταφράζουν το Ζεβούβ σε Μίας, ο κύριος δηλαδή των Μυγών. Τι συνέβαινε? Αυτοί επειδή ήσαν κτηνοτρόφοι, είχαν φαίνεται αντιληφθεί εν καιρός ότι όταν πετούσαν οι Μύγες από τις διάφορες ακαθαρσίες, από τις Κοπριές, εξού και το υβριστικό, όταν πετούσαν προς τα χασάπικά τους και εκεί που είχαν τα κρέατα, τα εμόλυναν. Και γι' αυτό φρόντιζαν να έχουν κάποια υγιεινή εκεί, την οποία την είχε αναλάβει το ιατρείο, δηλαδή με κάποια ρυπίδια να διώχνουν τις μύγες, να κρατούν τα κρέατα καλυμμένα κάτω από κάποιες κουνουπιέρες, ας πούμε, κάπως να το πω έτσι. Ναι, ναι. Πρακτικά, για να το καταλάβουμε. Ακριβώς, και αυτό είχε δημιουργήσει ένα ιερατείον, στο οποίο προείστατο κάποιος θεός ο οποίος το ευλογούσε, ένας θεός απόμοιος, δηλαδή θεός ο οποίος έδιωχνε τις μύγες. Να έχουμε υπόψη μας ότι σε πολλές θρησκείες, αυτό έχει παρατηρηθεί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, όπου έχουμε ακόμη και την Αθηνά απόμοιο στην Αρκαδία. Ήταν βασικός κανόν όταν παρατηρούσαν οι διάφοροι κτηνοτρόφοι ότι υπάρχει μολυσματική δυνατότητα από τις μύγες προς το κρέας, όταν επικάθονται απάνω, επινοούσαν εκεί πέρα κάποιες μεθόδους, τις οποίες
οι γενιές τις οποίες τις έθεταν υπό την προστασία του Θεού τους, κάποιου Θεού, ναι, και ο οποίος καθίσταται ο Θεός απόμοιος. Δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και ο Ζεύς σε άλλα σημεία είναι και αυτός Θεός απόμοιος. Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά στην πρώτη απόδοση, στην πρώτη ερμηνεία που μας κάνατε, να καταλάβουμε ότι επρόκειτο για καλή θεότητα, αφού ήταν βοηθητική ένα σε κάποιον θεό, ναι, της υγιεινής. Ναι. Είναι γενικώς ότι είναι ο Βάλ, είναι στο χανανίτικο και στο φοινικικό πάνθεον, είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού Ελ, έτσι όπως σας το λέω. Μάλιστα έχουμε και στην Βαλιάδα, την οποία την έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά μεταφρασμένη ο Μακαρίτης, ο Σάββας ο Αγουρίδης, ο καθηγητής πολλών από εμάς, και στην οποία φαίνεται ότι αυτός ο Βάλ κατήλθε μέχρι τον Άδη και αφού συνέτρεψε τον Άδη, αναστήθηκε. Ο Βάλ. Ο Βάλ, ναι. Λοιπόν, το Ζεβού, περιμένετε, το Ζεβού είναι απλώς ένα προσυγχωρικό, μία πρόθεση. Συνήθως, επειδή είναι εκτός του, ότι είναι γιος του Βάλ, εκτός ότι είναι γιος του Ελ, του Θεού Ελ, είναι συγχρόνως, επειδή οι θεοί των, ας πούμε, ήταν παντρεμένοι, δεν ήταν άγαμοι όπως ήταν, ας πούμε, ο Θεός Αδωνάη των Εβραίων. Οι έγγαμοι, λοιπόν, θεοί του ιδωλολατρικού πανθέου εκεί της περιοχής της Χανάν και από πάνω των Φινίκων, παρουσίαζαν το εξής ζευγάρι ως κορυφαίο, τον Ελ και την σύζυγόν του την Ασερά, η οποία Ασερά, και το τονίζω αυτό γιατί θα τη συναντήσουμε λίγο πιο κάτω στη συζήτησή μας, η Ασερά είναι η κυρία των υδάτων και είναι αυτή η οποία προκαλεί τις βροχοπτώσεις και την βλάστηση. Έχουμε δε στο μουσείο της της Δαμασκού, έχουμε ένα γλυπτό, ένα ανάγλυφο μάλλον, του Θεού Βάλ, ο οποίος φοράει έτσι ένα κονικό καπέλο, είναι πανύψηλος, φτάνει μέχρι τον ουρανό και με το ένα του χέρι προσπαθεί να φυτέψει ένα δεντράκι, φαίνονται οι ρίζες, προσπαθεί να το ρίξει. Συμβολικό. Ναι, να το φυτέψει κάτω και με το άλλο χέρι έχει ένα ρόπαλο που χτυπάει τα σύννεφα προκειμένου να προκληθεί η βροχή για να πιάσει να ποτιστεί το δεντράκι. Άρα νομίζω είναι Θεός αγαθός, δεν υπάρχει περίπτωση. Για αυτά που πίστευαν είναι οι Φιλιστέοι. Για τους Φιλιστέους, λοιπόν. Άρα νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο σημείο, ούτως ώστε οι φίλοι μας τηλεθεατές να αρχίσουν να βλέπουν τις εικόνες τις οποίες εσείς προσκομίσατε, ούτως ώστε να πάρουμε έτσι μια πιο σαφή εντύπωση του πώς ακριβώς παρίστατο ο Θεός αυτός, αλλά και κάποιες επιγραφές, κάποια κείμενα που συνοδεύουν την όλη διαδικασία, γιατί έχετε προσκομίσει κάποιες εικόνες που φέρετε να γράφονται κάποια κείμενα. Ναι, τι λένε τα κείμενα αυτά. Θα ήθελα να σας έλεγα πριν πούμε για τα κείμενα αυτά. Στο μεταξύ να βλέπουμε ότι η δεύτερη εικόνα, μία από τις δύο εικόνες μάλλον, που είναι ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο από το Μουσείο του Λούβρου, εκεί ακριβώς πάλι είναι ο Βάλ με το κονικό καπέλο και κρατάει σηκωμένο το χέρι. Δεν φαίνεται τι κρατάει, διότι δεν υπάρχει αυτό που κρατάει, αλλά σύμφωνα με τις αρχαιολογικές αναγνώσεις, δηλαδή με τις ερμηνείες που κάνουν όλοι οι αρχαιολόγοι στο θέμα αυτό, πρέπει να κρατάει ένα ρηπίδιο, δηλαδή μια αμυγοσκοτόστρα όπως λέμε, μάλιστα, διότι εκεί είναι πλέον με την υγιεινή του, όχι με την γεωργική του εμφάνιση, με την υγιεινή του προσωποποίηση, όπου προστατεύει, διώχνοντας τις μύγες, προστατεύει τα φαγητά και τους ανθρώπους γενικά από την μολυσματική δράση των μυγών. Θαυμάσια. Και πέστε μας η γραφή την οποία λοιπόν βλέπουμε στις απεικονίσεις, τι ακριβώς είναι. Η επιγραφή αυτή βρέθη στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έκανε η συγχωρεμένη η αρχαιολόγος η Trude Dotham Krakauer από το 1981 μέχρι το 1996. Μάλιστα. Αυτή ήταν καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Έρευνας και μαζί της ήταν συνεργάτης εκεί, ήταν ο διάσημος αρχαιολόγος και ραβίνος
καθηγητής Σέιμουρ Γκίτιν, ο οποίος εκπροσωπούσε και το ίδρυμα Albright. Μάλιστα. Το γνωστό Albright.